Σήμα επανεκκίνησης για το πολυσυζητημένο εγχείρημα δημιουργίας κέντρου αποτέφρωσης νεκρών στο Ηράκλειο. Μια υποδομή που θα εξυπηρετεί υπερτοπικά τις ανάγκες όλης της Κρήτης και της Νοτίου Ελλάδος, έστειλε το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας κατά πλειοψηφία τον φάκελο και τη διαδικασία εκ νέου ανάθεσης των αναγκαίων μελετών, μετά την αποτυχημένη πρώτη απόπειρα με το διαγωνισμό του 2019 που τελικά κατέστη άγωνος. Όφελος ο Δήμος από το συγκεκριμένο οικονομικό, από τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν πρόκειται. Απ' την άλλη μεριά όμως, για να αναφέρει το δικαίωμα του κάθε πολίτη να επιλέγει τον τρόπο διαθέσεως του σώματός του μετά θάνατο. Στη διάρκεια της συνεδρίασης εκφράστηκαν πάντως επιφυλάξεις που επικεντρώθηκαν στο ζήτημα του κόστους, της βιωσιμότητας μιας τέτοιας υποδομής όπως είναι το κέντρο καύσης νεκρών, αλλά και στο κατά πόσον αποτελεί προτεραιότητα ένα τέτοιο έργο για το Ηράκλειο. Είναι άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της τοπικής κοινωνίας από να δοθούν αυτά τα χρήματα για το συγκεκριμένο έργο. Και αν κάνεις μια μελέτη οικονομικού ωφέλους κατασκευής και λειτουργίας, θα βάλεις το Δήμο Ηρακλείου μέσα. Είναι το φαρμακείο, δεν είναι βιώσιμο. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου να ανοίγει πλέον το δρόμο για τη δρομολόγηση του αποτεφρωτηρίου, αμετακίνητη ενάντια στην καύση νεκρών και στο σχεδιασμό του Δήμου, παραμένει η Εκκλησία της Κρήτης. Δεν γνωρίζω εάν η Εκκλησία της Κρήτης θα αποφασίσει σχετικά με το εάν θα τελείται νεκρόσιμη ακολουθία ή όχι. Ο Δήμος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε την πρακτική της καύσης, καθώς είναι αντίθετη με την παράδοση και την πίστη μας. Παρά τις επιφυλάξεις μερίδας αιρετών, αλλά και τη σταθερά αρνητική στάση της Εκκλησίας, η πλευρά της Δημοτικής Αρχής δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει το εγχείρημα. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά-απάντηση του Βασίλη Λαμπρινού στις αιχμές περί καθυστέρησης και παλινοδιών. Και πολύ φοβάμαι ότι τα 6 χρόνια που είναι τώρα θα γίνουν και 8 και 9 και το αποτεφρωτήριο δεν θα έχει μπει καθόλου σε ράλιες υλοποίησης. Εγώ προσωπικά επιλύτω ευθύνες και επιλογές στην Δημοτική για αυτή την καθυστέρηση. Η όποια καθυστέρηση υπήρξε, γιατί υπήρξε καθυστέρηση κύριε Σασάκη, δεν οφείλεται σε καμιά περίπτωση σε εντολή της διοίκησης του Δημάρχου ή οποιοδήποτε άλλο.